Καλωσορίζουμε αγαπητοί ακροτές για άλλη μια φορά τον συγγραφέα με διδακτορικό στην ιστορία, τον κύριο Σταύρο Παναγιωτίδη, με τον οποίο είχαμε, υπενθυμίζουμε, συνομιλήσει πρόσφατα αναφορικά με την παρουσίαση που είχε κάνει πριν από μερικές μέρες επίσημα ο εκδοτικός οίκος με το βιβλίο που κυκλοφόρησε με τίτλο «Μύθοι και παρεξηγήσεις, άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας», νούμερο 2, αν θυμάμαι καλά, αυτός ήταν ο τίτλος. Έτσι, κύριε Παναγιωτίδη, καλώς ορίζατε. Καλησπέρα, χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας. Ναι, αυτός είναι ο τίτλος. Το παρουσιάσατε πριν από λίγες ημέρες στον Ιαννό, στην Αθήνα. Μας το παρουσιάσατε και σε εμάς εδώ στο News Hub. Πώς πάει η κυκλοφορία του βιβλίου? Κοιτάξτε, πάει πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια αντανάκλαση της επιτυχίας του πρώτου του βιβλίου. Σωστά. Έχουν εξαντληθεί τα πρώτα αποθέματα από τον εκδοτικό οίκο, βρίσκονται όλα στα βιβλιοπωλεία και περιμένουμε τη μεταπόκριση του κοινού. Και εν όψη και των εορτών των Χριστουγέννων, είναι μια πρόταση. Βλέπετε ότι όταν έχουμε αξιόλογα βιβλία, οι αναγνώστες υπάρχουν, τους αρέσει η ιστορία, να τη διαβάζουν με άλλο οπτικό μάτι. Λοιπόν, ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτό θα προσπαθήσει, να είναι έτσι γραμμένα όλα τα βιβλία μου με έναν τρόπο που να είναι πιο φιλικό προς τον μη ειδικό αναγνώστη. Και το κάνετε με επιτυχία. Με αφορμή λοιπόν αυτή του τελευταίου βιβλίου, μας έχετε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Να μας πείτε τους μύθους, τις πιθανές παρεξηγήσεις, ίσως τις άβολες αλήθειες, αν υπάρχουν, στην εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. Μια γενική ερώτηση, μια γενική τοποθέτηση, κύριε Παναγιωτίδη. Υπάρχουν τελικά μύθοι που διέπουν τα δραματικά γεγονότα που εξελίχθηκαν τις ημέρες του Νοεμβρίου του 1973 στο Πολυτεχνείο, μέσα και έξω? Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε, μύθοι με την έννοια που το χρησιμοποιώ εγώ στο βιβλίο μου, δηλαδή πράγματα που να τα πιστεύει η πλειονότητα του κόσμου, θα έλεγα πως σε σχέση ειδικά με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου δεν υπάρχει. Από ποια άποψη? Ότι αυτό που μπορεί κανείς να ορίσει ως μύθο, αλλά που είναι μειοψηφικός, δηλαδή τον πιστεύουν πολύ λιγότεροι από όσους τον αμφισβητούν, είναι ότι δήθεν δεν υπήρχαν νεκροί μέσα κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Δεν υπήρχαν νεκροί στα γεγονότα αυτά. Αυτό είναι μια θεωρία εντελώς αστήριχτη, την οποία την υποστηρίζουν ακροδεξιοί, την υποστηρίζουν υποστηριχτές του. Τα τελευταία χρόνια, ναι, είναι γελία αυτή η τοποθέτηση. Τα τελευταία χρόνια έχει πάρει κεφάλι αυτό το υποτιθέμενο ιστορικό γεγονός από την ακροδεξιά που το εκμεταλλεύεται. Ακριβώς. Βασίζονται στο πόρισμα του εισαγγελέα Τσεβά, που ήταν αυτός που τον επόμενο χρόνο, το 1975, επί Δημοκρατίας Πία, του ανατέθηκε να κάνει μια έρευνα για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Και υποστηρίζεται ότι ο εισαγγελέας είπε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Αυτό δεν είναι ακριβές. Το πόρισμα του εισαγγελέα έλεγε ότι δεν υπήρχαν νεκροί μέσα στον χώρο του ιδρύματος. Αλλά διαπίστωνε και το ίδιο έναν σημαντικό αριθμό νεκρών, 18 αρχικά, επωνύμων που τους είχε πιστοποιήσει ο ίδιος ο εισαγγελέας, στους χώρους γύρω από το ίδρυμα. Ανθρώπους που είχαν σκοτωθεί με σφαίρες, από ξυλοδαρμό από την αστυνομία, ανθρώπους που είχαν πνιγεί από τη χρήση χημικών, που πάθανε συγκοπές, ανθρώπους που ήταν όλοι γύρω από το Πολυτεχνείο. Και υπήρχαν και άλλα 16 περιστατικά που δεν είχε καταφέρει ο Τσεβάς να τα ταυτοποιήσει με ονόματα, αλλά που θεωρούσε ότι ήταν αξιόπιστες οι επώνυμες μαρτυρίες που είχε στη διάθεσή του, που λέγανε ότι υπήρχαν και κάποιοι νεκροί ακόμα. Δηλαδή ήταν περιστατικά του τύπου ότι έλεγε κάποιος με το όνομά του και επισήμως ότι εγώ στη συμβολή των γονιών των οδών Τάδε και Δίνα είδα να εκτελείται ένας άνθρωπος, τον πήραν μετά και τον πήγανε και δεν ξέρω πού πήγανε το πτώμα του. Τέτοιου τύπου μαρτυρίες θεωρήθηκαν και από τον, αξιολογήθηκαν και από τον Τσεβά ως αξιόπιστες αρκετά ώστε να προσθέσει και την ύπαρξη άλλων 16 νεκρών στον κατάλογο αυτών. Πλέον βέβαια έχουμε στη διάθεσή μας και την έρευνα που είχε κάνει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών υπό τον ιστορικό του Λεωνίδα Καλιβρετάκη, όπου έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν 24 πιστοποιημένοι νεκροί με τα ονοματεπώνυμά τους. Και μια σειρά άλλων νεκρών, οι οποίοι δεν έχουν επιστοποιηθεί τα επώνυμά τους, αλλά είναι σαν τις περιπτώσεις που λέγαμε πιο πριν. Το δεδομένο είναι, λοιπόν, ότι επιχειρήματα του τύπου εκείνες τις μέρες μάζεψαν όποιο άλλο περιστατικό
Θανάπη υπήρχε στην Αθήνα ή στην Αττική και το εμφάνισαν σαν να είναι νεκρή του Πολυτεχνείου. Είναι αστεία, δεδομένου ότι δεν μπορεί μέσα σε μία μέρα του 1973 να εμφανίστηκαν στην Αθήνα και στην Αττική τόσοι νεκροί από σφαίρες, από ξυλοδαρμούς και από τέτοια περιστατικά. Επίσης, το πιθανότερο είναι πως οι νεκροί είναι παραπάνω, όπως και οι τραυματίες, και αυτό το παραδέχεται και ο ίδιος ο Τσεβάς, δεδομένου ότι έχουμε μετά περιστατικά, όπως ότι όταν πήγαν πολλούς τραυματίες στο νυν νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς, τότε ήταν το ρυθμιστικό όπως λεγότανε, υπήρξε κάποια στιγμή εισβολή εσαντζίδων, οι οποίοι, δηλαδή στελεχών της ελληνικής στρατιωτικής αστυνομίας, οι οποίοι σε συνεννόηση με τον διευθυντή του νοσοκομείου, που ήταν και αυτός πρώην στρατιωτικός, πήγανε μέσα, χτύπησαν βάναυσα τους τραυματίες, οι οποίοι είχαν έρθει από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, από την εκένωση της κατάληψης, χτύπησαν και τους συνοδούς τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις συνθήκες υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα τους είχαν περιθάλψει στα σπίτια τους, ακριβώς για την ασφάλειά τους και για να μην δηλωθούν ως τραυματίες ή ως συμμετέχοντες στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Και ενδεχομένως κάποιοι αυτούς να πέθαναν και να μην δηλώθηκαν ως τέτοιοι. Σίγουρα πάντως και οι νεκροί αλλά και οι τραυματίες είναι περισσότεροι από αυτούς που καταγράφηκαν επισήμως. Σε κάθε περίπτωση, το να λέει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, αφού τη στιγμή που δεν είχαμε νεκρούς μέσα στο Πολυτεχνείο, αυτούς που έχουμε γύρω-γύρω δεν τους μετράμε ως νεκρούς των γεγονότων, δεν τους μετράμε ως θύματα της Χούντας. Είναι, άμα θέλουμε να κάνουμε έτσι με έναν ιστορικό παραλληλισμό για να το καταλάβουν πιο πολύ και οι ακροατές και ακροάτριές σας, είναι ότι σαν να λέμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι στα αλβανικά βουνά το 40 πέθαναν από κρυοπαγήματα και όχι από ιταλική σφαίρα, δεν είναι νεκροί του Ελληνοϊταλικού πολέμου και δεν είναι θύματα του Ιταλικού φασισμού. Νομίζω ότι το προφανές παράδοξο και απαράδεκτο ενός τέτοιου ισχυρισμού κάνει σαφές ότι αντιστοίχως είναι και απολύτως απαράδεκτο να λέει κάποιος ότι ένας άνθρωπος ο οποίος σκοτώθηκε επειδή τον πυροβόλησαν στελέχη του στρατού ή της αστυνομίας, που βρίσκονταν σε ταράτσες ή βρίσκονταν μπροστά σε κρατικά κτίρια ή πέθανε από το ξύλο που έφαγε από την αστυνομία με τα γκλοπ έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου, είτε λίγο πριν γίνει εισβολή, είτε λίγο μετά, είτε την επόμενη μέρα που υπήρχαν μάλιστα και σκηνικά όπου κυκλοφορούσαν θωρακισμένα οχήματα στον δρόμο της Αθήνας και πυροβολούσαν στον αέρα. Τον υποστηρίζει κανείς ότι μεν θα ήταν νεκρή του Πολυτεχνείου αν ήταν μέσα και η δε δεν θα ήταν, δεν ήταν επειδή ήταν εκτός. Είναι τουλάχιστον αστείο και αν μη τι άλλο μαρτυρά μια πολιτική επιθυμία αυτών που την λένε να ξεπλύνουν την δικτατορία. Εξαιρετική τοποθέτηση. Μου απαντάτε και στο επόμενο ερώτημα που είχα προγραμματίσει να σας κάνω για την ιστορική παραμόρφωση των ακροδεξιών αναφορικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου και τον αριθμό τους. Τι επιχείρησε, κύριε Παναγιωτήδη, να περάσει η Χούντα για τα γεγονότα στην ελληνική και διεθνή γνώμη την περίοδο εκείνη, ευρύτερα στα μέσα ενημέρωσης της εποχής? Αυτό είναι ωραία ερώτηση, διότι μου δίνει ευκαιρία να πω κάτι που ξέχασα πριν, ότι το πιο αστείο είναι ότι οι αρνητές, ας το πούμε έτσι, των νεκρών του Πολυτεχνείου, που είναι φιλοχουντικοί κατά βάση, δεν ξέρουν ότι η ίδια η Χούντα είχε παραδεχτεί την επόμενη μέρα την ύπαρξη νεκρών. Νομίζω αρχικά 16 και μετά 18. Πάντως είχε παραδεχτεί και η ίδια η Χούντα ότι υπήρχαν νεκροί από τα γεγονότα. Δεν το έκρυψε αυτό. Απλώς αυτό που υποστήριξε είναι ότι αυτά ήταν από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ήταν αποτελέσματα μιας προσπάθειας κατά την προσφυλή της τακτικής, ας πούμε, τα έριξε σε ανατρεπτικά στοιχεία, σε κομμουνιστές, να ανατρέψουν την πορεία του κράτους προς την ομαλότητα. Και παρόλα αυτά όμως δεν παρουσίασε η ίδια κάποια εκδοχή των γεγονότων βάσει της οποίας δεν υπήρχαν νεκροί, παραδέχτηκε την ύπαρξη νεκρών. Υπήρξαν, εκτιμάται, συνωμοσιολογικά γεγονότα αναφορικά με το πραξικόπημα και έλευση Ιωαννίδη κατά Παπαδόπουλου στο προσκήνιο? Ναι, αυτή είναι η θεωρία που λέει ότι επειδή ο Παπαδόπουλος κάποια στιγμή δεν έκανε τα χατήρια των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα ζήτημα, δεν τους έδωσε μια βάση που ήθελαν, μια στρατιωτική βάση που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν, ότι για αυτό το λόγο αποφάσισαν οι Αμερικανοί να ρίξουν τον Παπαδόπουλο να φέρουν στη θέση του τον Ιωαννίδη. Και γι' αυτό λένε κάποιοι, ας πούμε, μπαίνοντας ακόμα πιο βαθιά στις θεωρίες συνωμοσίας, ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου είχε οργανωθεί από τους Αμερικανούς προκειμένου να βρει αφορμή ο Ιωαννίδης έτσι να ρίξει τον,
τον Παπαδόπουλο. Και αυτοί που το πάνε ακόμα πιο πέρα λένε ότι λοιπόν από τη στιγμή που το Πολυτεχνείο έριξε τον Παπαδόπουλο και έφερε ουσιαστικά λένε τον Ιωαννίδη και ο Ιωαννίδης ήταν αυτός που έκανε τις ενέργειες που οδήγησαν με το πραξικόπημα του Σαμψών στην Κύπρο και την ανατροπή του Μακάριου που έδωσαν την αφορμή στους Τούρκους να μπουν στην Κύπρο το 1974, κάνουν μια γραμμική, ας πούμε, έτσι, επαγωγική ανάγνωση των γεγονότων και λένε αφού το ένα έφερε το άλλο και το άλλο έφερε το παράλληλο, η εξέγερση του Πολυτεχνείου οδήγησε στο δράμα της Κύπρου. Όλα αυτά είναι πράγματα που βασίζονται σε ιστορικά κενά και σε λανθασμένες αναγνώσεις της ιστορίας και είναι πολύ, πολύ απλό να το καταλάβουμε. Καταρχάς, είναι λάθος, δεν ισχύει αυτή η εικόνα που έχουμε ότι η Χούντα ήταν και η χουντική εξωματική είχε επιβληθεί η εξουσία τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είχε οργανωθεί η Χούντα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι άρα οι ίδιοι ήταν σαν μαριονέτες της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ξέρουμε ότι όταν ξέσπασε η δικτατορία, όταν επιβλήθηκε η δικτατορία, οι Αμερικανοί στο State Department, στο Υπουργείο Εξωτερικών τους, δηλαδή ψάχναν να βρούνε τι ακριβώς χαρακτήρα έχει αυτή η δικτατορία, ποιος την έκανε, αν είναι μέσω βασιλιάς, αν δεν είναι. Και το ξέρουμε από τα τηλεγραφήματα που έχουν πια αποχαρακτηριστεί και τα έχουμε διαβάσει. Στην πορεία είδαμε ότι λόγω της επανάστασης του Καντάφη στη Λιβύη έγινε ακόμα πιο σημαντική, επειδή δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι Αμερικάνικες βάσεις στην περιοχή, έγινε ακόμα πιο σημαντική η Ελλάδα για τους Αμερικανούς, οπότε τότε περισσότερο στράφηκαν προς την πλευρά του καθεστώτος του 68. Αλλά στην αρχή δεν είχαν κρατήσει, ούτε ήξεραν τα γεγονότα, ούτε τα είχαν οργανώσει, ούτε είχαν κρατήσει μια άμεση στάση υπέρ τους. Μάλιστα στην αρχή είχαν σταματήσει να πουλάνε και όπλα στην Ελλάδα, δεν είχε επιβληθεί η δικτατορία. Άρα ένα κρατούμενο, ας πούμε, ένα εξτοχέρι, δεν ήταν όργανα άμεσα της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή δικτάτορες. Δεύτερον, όταν ο Παπαδόπουλος αρνήθηκε τη χρήση μιας βάσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όντως δυσαρεστήθηκαν οι Αμερικανοί, αλλά και ο Ιωαννίδης που ήρθε μετά, αυτήν την χρήση της βάσης πάλι την αρνήθηκε. Επομένως, εδώ υπάρχει δεύτερο κενό σε αυτή τη θεωρία. Τώρα, εάν πούμε ότι, και να πούμε εδώ πέρα βέβαια και ότι αυτή τη θεωρία δεν την... Το κομμάτι του ότι οι δικτάτορες ήταν υποχείρια και μαριονέτες των Αμερικανών δεν το πιστεύουν, ας πούμε, οι υποστηρικτές της δικτατορίας. Το πιστεύουν πολλές φορές άνθρωποι δημοκρατικοί αντίπαλοι της δικτατορίας. Δηλαδή υπάρχουν και μύθοι στην ιστορία που πολλές φορές τους πιστεύουν και οι δημοκρατικοί άνθρωποι που ταιριάζουν με τα πράγματα που όπως τα έχουν στο μυαλό τους. Αλλά το ότι πιστεύουμε και δικαίως ότι η δικτατορία είναι μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της Ελλάδας, δεν σημαίνει ότι ό,τι αρνητικό μπορεί κανείς να σκεφτεί για τους δικτάτορες και να τους το αποδώσει είναι και αληθές. Τέλος, να πούμε το εξής, ότι αυτή η ιδέα ότι αφού το Πολυτεχνείο έριξε τον Παπαδόπουλο και ήρθε ο Ιωαννίδης και ο Ιωαννίδης έκανε αυτό που έκανε στην Κύπρο και ήρθε χάθηκε η Κύπρος και άρα το Πολυτεχνείο οδήγησε στο να χαθεί η Κύπρος, είναι μια λογική μαθηματική, όχι ιστορική. Μια λογική των συνεπαγωγών. Εάν ήθελε όμως αυτή τη λογική να την υιοθετήσει κάποιος, τότε θα έπρεπε να πει ότι αφού το Πολυτεχνείο οδήγησε, όπως λένε κάποιοι, στην απώλεια το δράμα της Κύπρου. Και το δράμα της Κύπρου όμως με τη σειρά του μετά έφερε τη δημοκρατία και την πτώση της δικτατορίας και την έλευση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Άρα γιατί να μπούμε τότε ότι το Πολυτεχνείο έριξε τη δικτατορία και έφερε τη δημοκρατία. Αυτό λοιπόν όμως καταλήγει σε ένα λάθος συμπέρασμα, γιατί δεν έριξε το Πολυτεχνείο τη Χούντα, την απονομιμοποίησε όμως. Την απονομιμοποίησε κέρια. Και έτσι όταν το 1974 έγινε η επιστράτευση, η Χούντα πια είχε χάσει τα ερίσματά της πάρα πολύ, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι πριν και βλέποντας ότι είχε εξοπλίσει πια το λαό, είχε πάρει μεγάλο μέρος του λαού όπλα στα χέρια και βρίσκονταν στους στρατώνες δημοκράτες στρατιώτες πια οι οποίοι αρνούνταν να υπακούσουν στις εντολές των εξωματικών τους, ενώ ακόμα και επίστρατοι εξωματικοί αρνούνταν να υπακούσουν στις εντολές των ανώτερων των δικών τους εξωματικών, εκεί πια η Χούντα είδε ότι έχανε τον έλεγχο του βασικού της στηρίγματος, του στρατού, και αποφάσισε να καλέσει τους πολιτικούς να ξαναλάβουν την εξουσία. Επομένως, για να το συνοψίσω, ούτε τη Χούντα την έφεραν οι Αμερικάνοι, ούτε τουλάχιστον η επίσημη κυβέρνηση, γιατί η εμπλοκή των Ελληνοαμερικανών πρακτόρων της CIA ήταν σαφές ότι υπήρχε. Ούτε οι δικτάτορες ήταν υποχείρια και μαριονέτες των δικτατόρων,
ούτε φυσικά το Πολυτεχνείο οργανώθηκε από αυτούς για να ρίξουν το Παπαδόπουλο. Οι δικτατορίες δεν ψάχνουν αφορμές. Θα μπορούσε μία μέρα να ξυπνήσει ο Παπαδόπουλος και να βρει τον εαυτό του σε κατοίκον αποκλεισμό, περιορισμό, από μια απόφαση του Ιωαννίδη, ο οποίος τα διοργάνωνε αυτά τα πράγματα, όπως ξέρουμε, την αντοπή του Παπαδόπουλου, τη διοργάνωνε πολύ νωρίτερα. Το Πολυτεχνείο απλώς του έδωσε μία αφορμή. Και τέλος, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι το Πολυτεχνείο οδήγησε στην απώλεια και στο δράμα της Κύπρου. Διότι αυτή είναι μια πολύ ευθεία συνεπαγωγή στα γεγονότα που δεν ερμηνεύουν τα γεγονότα με αυτόν τον τρόπο ποτέ. Το ότι κάτι έγινε μετά από κάτι άλλο δεν σημαίνει ότι έγινε ακριβώς εξαιτίας του. Κύριε Παναγιωτήδη, οι πρώτοι φοιτητές που μπήκαν μέσα και κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο λένε κάποιες νεολαίες ότι ανήκαν στο δικό τους ιδεολογικό, αν θέλετε, κομματικό χώρο. Μύθος ή πραγματικότητα εν τέλει? Η αλήθεια είναι ότι το Πολυτεχνείο είχε, τα γεγονότα του Πολυτεχνείου είχαν διάφορες φάσεις. Έτσι, δεν τελείωσαν όπως ξεκίνησαν στην αρχή. Μπήκαν μέσα φοιτητές, όχι με οργανωμένη απόφαση από ό,τι φαίνεται. Στη βάση μιας ιδέας εμπίμησης ότι κάτι γίνεται στο Πολυτεχνείο, μπήκανε, μετά ταμπουρωθήκανε και άρχισε να εξελίσσεται έτσι η κατάληψη με αιτήματα τα οποία αρχικά ήταν φοιτητικά, αλλά πολύ γρήγορα κλιμακώθηκαν σε αιτήματα αντιδικτατορικά. Αρχικά ήταν αιτήματα για την ελεύθερη διενέργεια φοιτητικών εκλογών, που υπήρχαν και το προηγούμενο διάστημα, αλλά πολύ γρήγορα, μέσα στην ίδια μέρα, η εξέγερση κλιμακώθηκε και πήρε χαρακτήρα αντιδικτατορικό. Οι φοιτητές οι οποίοι είχαν αναπτύξει αντιδικτατορική δράση το προηγούμενο διάστημα, γιατί είχε προηγηθεί και κατάληψη της ατομικής, για παράδειγμα. Ήταν φοιτητές οι οποίοι επρόσκειτο στην αριστερά ή ήταν και πολύ οργανωμένοι στις παράνομες τότε οργανώσεις της, τους οποίους και γι' αυτό παρακολουθούσαν τότε η ασφάλεια με το περίφημο σπουδαστικό τμήμα της ασφάλειας. Δηλαδή, ασφαλείται στελέχη της αστυνομίας που υποδίονταν τους φοιτητές και έμπαιναν μέσα στα πανεπιστήμια και παρακολουθούσαν και κατέγραφαν τα όσα γίνονταν εκεί. Τα μέλη των δύο μεγαλύτερων νεολίστικων οργανώσεων της αριστεράς τότε, ο Ρήγας Φεραίος και η ΚΝΕ, όταν είδαν ότι πάει να μεγαλώσει πολύ η ιστορία της κατάληψης, αποσύρθηκαν για να πάνε να συνεδριάσουν και να αποφασίσουν τη στάση τους. Αποφάσισαν τελικά και οι δύο να επανέλθουν. Και έτσι συγκροτήθηκε και η Συντονιστική Επιτροπή της Κατάληψης, η οποία αποφάσισε να βάλει σε μια τάξη κάποια πράγματα, να καθορίσει περισσότερο το χαρακτήρα της κατάληψης ως αντιδικτατορική και να βάλει μπροστά το αίτημα της πτώσης της Χούντας και της επανόδου της Δημοκρατίας, και γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε και να σβήσουν από το χώρο του Πολυτεχνείου κάποια συνθήματα τα οποία θεωρήθηκε ότι πήγαιναν αλλού το ζήτημα, δηλαδή συνθήματα που λέγανε κάτω καπιταλισμός κτλ. Άρα οι οργανώσεις και η πλειοψηφία της Συντονιστικής Επιτροπής εκείνη τη στιγμή, που ήταν από τις οργανώσεις της αριστεράς και της κομμουνιστικής αριστεράς, είναι αλήθεια αυτό, αποφάσισαν ακριβώς ότι δεν πρέπει να πάρει κομμουνιστικό, αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα η κατάληψη, διότι δεν ήταν εκείνη τη στιγμή το ζήτημα. Αν θα είχαμε στην Ελλάδα τότε, ας πούμε, καπιταλισμό ή σοσιαλισμό, το ζήτημα ήταν αν θα υπήρχε δικτατορία ή μια δημοκρατία κάποιου τύπου, κάποιας μορφής. Επομένως, ναι, υπήρχαν με αυτές τις φάσεις και τις εξελίξεις που περιγράψαμε. Είναι αλήθεια ότι η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που συμμετείχαν στο Πολυτεχνείο, όπως ξέρουμε και από τις εκ των υστέρων μαρτυρίες και τις καταγραφές, ήταν άνθρωποι του είτε οργανωμένοι είτε φύλα προσκύμενοι, ας πούμε, στον χώρο της αριστεράς. Τελευταίο ερώτημα από τη δική μου πλευρά. Δεν ξέρω αν κάτι θέλετε μετά να συμπληρώσετε, κύριε Παναγιωτήδη. Μύθος ή πραγματικότητα ότι κάποιοι πρωταγωνιστές του Πολυτεχνείου αντάλλασαν τελικά αυτή τους την αντίσταση με κάποιες πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές θέσεις? Να προσθέσω πρώτα στην προηγούμενη μου απάντησή μου, για να μην μείνει στον αέρα, ότι αναφερόμενο στο χώρο της αριστεράς μιλάω και για το ΠΑΚ, ας πούμε, έτσι. Και ναι, για τους ανθρώπους που αργότερα μπήκαν και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά. Λοιπόν, προφανώς, μετά από κάθε μεγάλο γεγονός τέτοιου τύπου, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία αναδεικνύονται εντός αυτού του αγώνα και μετά. Νομίζω ότι το να πούμε ότι κάποιος συμμετέχοντας στο Πολυτεχνείο μετά έγινε, ας πούμε, βουλευτής και με έναν τρόπο αξιοποίησε την παρουσία του στο Πολυτεχνείο, αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το περιγράψουμε με έναν ουδέτερο τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι ναι, έγινε, και να επιλέξουμε αυτό το ρήμα, αξιοποίησε. Αν επιλέξουμε το ρήμα εκμεταλλεύτηκε,
φαίνεται σαν να το έκανε κανείς έτσι σκόπιμα ή αναδρομικά, σαν να ήθελε, σαν να μπήκε στο Πολυτεχνείο, πιστεύοντας ότι αργότερα θα μπορέσει και να επενδύσει σε αυτό, ας πούμε, για να κάνει πολιτική καριέρα. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι είναι σημαντικό οι άνθρωποι που σταδιοδρομούν στην πολιτική να είναι κομμάτι αυτού που λέμε ζωντανή κοινωνική κίνηση. Κομμάτι σημαντικό της ζωντανής κοινωνικής κίνησης είναι τα διάφορα κινήματα, το κίνημα για τα δικαιώματα, το κίνημα το εργατικό, το κίνημα το εκπαιδευτικό. Να είναι δηλαδή κομμάτια, να συμμετέχουν σε διαδικασίες διεκδίκησης, σε κοινωνικές διεκδικήσεις και να μην προσπαθούμε έτσι ή να μην πέφτουμε σε αυτό το λάθος, ας πούμε, σε αυτή την παγίδα του να θεωρούμε ότι όποιος συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία το κάνει για να πάρει αργότερα να αντλήσει ωφέλη. Δεν έχει νόημα αυτό να το βάζουμε ως γενιάς, δηλαδή ακόμα και αυτό που λέμε γενιά του Πολυτεχνείου είναι ένα λίγο προβληματικό σχήμα με την έννοια ότι είναι μετρημένοι άνθρωποι αυτοί που κάνανε την εξέλιξη του Πολυτεχνείου και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, που κάνανε στην Πάτρα. Δεν ήταν μια γενιά όπως ήταν, ας πούμε, η γενιά του Μάη του 68, για παράδειγμα. Δεν μιλάμε για γεγονότα πολύ μεγάλης διάρκειας και πολύ μεγάλης κοινωνικής συμμετοχής, ας πούμε. Ήταν ένα γεγονός τριών ημερών. Δεδομένο είναι ότι, λοιπόν, αξιοποιήθηκε από κάποιους ανθρώπους η συμμετοχή τους στα γεγονότα του Πολυτεχνείου και γενικά στον αντιδικτατορικό αγώνα για την από εκεί και πέρα πολιτική τους αδιδρομία. Το αν αυτό τώρα το έκαναν με τρόπο που να τιμά την στάση τους στα χρόνια της δικτατορίας ή να την αμαυρώνει, ας το πούμε έτσι, δηλαδή αν ισχύει αυτό που λέμε ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα, αυτό κρίνεται κατά περίπτωση και είναι στην κρίση του καθενός και της καθεμιάς που μας ακούει. Απόλυτα διευκρινιστικός και κατανοητός σε ένα ευαίσθητο ερώτημα αναφορικά με τους πρωταγωνιστές, κάποιους πρωταγωνιστές και τα αξιώματα που έλαβαν στην πορεία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Παναγιωτουίδη, για το εξαιρετικό αυτό αφιέρωμα που μας ετοιμάσετε για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.